Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την πρόεδρο του συλλόγου, του Ελληνικού Συλλόγου Υποστήριξης Ασθενών Μεστοπόρεση, την κυρία Μέμη Τσακούρα, η οποία ήρθε με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Θα κάτσει εδώ, θα παραστεί σε μια διημερίδα που διοργανώνει ο Δήμος Κορινθίων και το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας. Εδώ στο έκτο καπί, το κεντρικό καπί της Αδημάντου, όπου έχουμε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή γυναικών και ανδρών, περισσότερο γυναικών, σε ηλικίες 55 με 65 και αφορά την μέτρηση οστικής πυκνότητας με τη μέθοδο του υπερήχου στη φτέρνα. Αυτή η επιστημονική διημερίδα θα ολοκληρωθεί και αύριο το απογευματάκι με μια διάλεξη επιστημόνων στο Δημοτικό Θεατράκι του Δήμου στις 5 το απόγευμα και σας καλούμε όλους εκεί. Αυτή η εκδήλωση είναι στα πλαίσια μια σειρά επιστημονικών εκδηλώσεων που θα κάνει το κέντρο μας σε όλη την Κόρυθο, σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Και θα έχουμε, η επόμενη μας εκδήλωση είναι στις 10 Μαρτίου στα Αθήκια, θα ξεκινήσει από τις 9 το πρωί. Θα γίνουν και εκεί πέρα μετρήσεις οστικής πυκνότητας και επιστημονικές ομιλίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και πάλι την κυρία Τσακούρα, αλλά και την κυρία Μαρινού, η οποία είναι εδώ υπεύθυνη για το έκτο καπί, που μας παρήχαν όλα τα απαραίτητα για να έχουμε έτσι μια άρτια. Και πραγματικά βλέπω ότι η εκδήλωση αυτή έχει στεφθεί με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο, την κυρία Μαρινού, που πραγματικά ειδικά η κυρία Μαρινού που είναι ψυχή της διοργάνωσης, έχουν συμβάλει για να διοργανώσουμε από κοινού μια μεγάλη διημερίδα σε ό,τι αφορά την ευαισθητοποίηση των πολιτών πάνω στο ζήτημα της οστεοπόρωσης. Η οστεοπόρωση είναι μια πάθηση που πλήττει τόσο τις γυναίκες, συγγνώμη, μία στις τρεις γυναίκες και ένα στους πέντε άντρες. Στόχος του Συλλόγου είναι να ευαισθητοποιήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες και μικρές ηλικίες πάνω στο κομμάτι της πρόληψης, όσο και της υποστήριξης των ήδη πασχόντων. Οι ηλικίες που έχουμε καλέσει 55-65 θεωρούμε πως είναι βασικές ηλικίες, γιατί είναι οι γυναίκες που είναι ενεργές μέσα στο σπίτι, έτσι μπορούν να ευαισθητοποιήσουν και τις κόρες αλλά και τις εγγονές. Ένα θερμό ευχαριστώ για την άψογη φιλοξενία από πλευράς του Δήμου στο σύλλογό μας. Θα τελειώσουν αυτές οι εκδηλώσεις αύριο το απόγευμα με ομιλία στις 5 ώρα το απόγευμα στο Δημαρχείο και περιμένουμε όλους να είναι κοντά μας. Λοιπόν, εγώ μόνο να πω ευχαριστίες στην κυρία Τσακούρα και στον κύριο Σταματάκη και στην κυρία Μαρινού για την άψογη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης που αφορά τη μέτρηση οστικής μάζας σε μεγάλο πληθυσμό, σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού του Δήμου μας. Μεγάλη συμμετοχή, πάνω από 350 άτομα, κυρίως γυναίκες, ήρθαν σήμερα εδώ στο χώρο του έκτου καπί για να εξεταστούν από ένα εξειδικευμένο προσωπικό που είναι εδώ με επικεφαλή την κυρία Τσακούρα. Εμείς σαν Δήμος θέλουμε μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις να ενημερώσουμε τον πληθυσμό αλλά και να δουλέψουμε στον τομέα της πρόληψης που είναι πολύ σημαντικό για το Δήμο μας. Ο κύριος Σταματάκης, ο κύριος Χασικίδης έχουν συμβάλει πολύ σε αυτή την κατεύθυνση και αυτό θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα με πρωτοβουλίες που δεν θα επικεντρώνονται μόνο εδώ στο κέντρο της πόλης Κορίνθου αλλά θα αφορούν και τα υπόλοιπα δημοτικά μας διαμερίσματα, δηλαδή και τη Σολυγία και το Σαρονικό και το Δήμο Άσου Λεχαίου και την Τενέα. Εύχομαι τα αποτελέσματα των μετρήσεων σήμερα να είναι πολύ καλά. Εγώ εύχομαι να μην υπάρχει πρόβλημα σε κανένα μέλος των καπί κυρίως που εξετάστηκαν, γιατί εμείς πραγματικά τους θέλουμε όλους να είναι δυνατοί, να είναι δίπλα μας και να απολαμβάνουν εδώ καθημερινά εδώ με την βοήθεια και της Μαρίας που είναι η ψυχή εδώ του έκτου καπί να απολαμβάνουν τη ζωή τους για τους οφείλουμε πάρα πολλά και ένα πολύ μικρό κομμάτι ανταποδίδουμε με τέτοιες πρωτοβουλίες.